Πρώτο κουδούνι για τα σχολεία, κυρίες και κύριοι, τη Δευτέρα. Πάμε να δούμε με ποια μέτρα ανοίγουν. Η Αδαμαντία Λιόλιου στο ρεπορτάζ. Αδαμαντία. Περισσότεροι από 1.300.000 μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, Λίνα, επιστρέφουν τη Δευτέρα στα θρανία τους και μετά από τα πρωτόκολλα που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η σχολική ζωή θα θυμίζει περισσότερο κανονικότητα. Επιστρέφουν χωρίς να υποχρεούνται να υποβάλλονται σε self-test όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική. Τώρα, η δέσμευση που υπάρχει αφορά τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς και όσους δεν έχουν νοσήσει. Αυτοί θα πρέπει να διενεργούν έναν εργαστηριακό έλεγχο, ένα μοριακό ή ένα rapid test μία φορά την εβδομάδα και αυτό θα το κάνουν έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο την Τρίτη με δική τους δαπάνη. Στην περίπτωση που μαθητές ή εκπαιδευτικοί εμφανίσουν συμπτώματα, ναι, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο. Στην περίπτωση που είναι θετικοί, θα απομονώνονται, θα μένουν σε καραντίνα επί 5 ημέρες και θα επιστρέφουν στο σχολείο μετά από την υποχώρηση των συμπτωμάτων τους και πιο συγκεκριμένα αφού περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς να έχουν πυρετό, ενώ δεν θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου σε κάποιο τεστ για την επιστροφή στο σχολείο, Λίνα. Επιστροφή λοιπόν σε μια σχετική κανονικότητα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αδαμαντία.